Οι προτάσεις και οι θέσεις του κόμματος εν ώψη των κρίσιμων εκλογών της 17ης Ιουνίου ήταν το αντικείμενο της ανοιχτής συνέλευσης που πραγματοποίησε τοπικό ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα. Ομιλητής στην εν λόγω εκδήλωση υπήρξε ο κ. Χρήστος Λάσκος, οικονομολόγος και μέλος της πολιτικής γραμματείας του Συνασπισμού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εκλογικό κέντρο στην αρχή του πεζοδρόμου της Ασκληπίου και κατά τη διάρκεια της παρουσιάστηκαν οι προγραμματικές θέσεις, ενώ σημαντικό μέρος της εκδήλωσης αφιερώθηκε στις ερωτήσεις των πολιτών που παραβρέθηκαν, τις οποίες ο εισηγητής προσπάθησε να καλύψει με τις απαντήσεις του, ενώ τα θέματα αντικατόπτριζαν κυρίως στην οικονομική αλλά και κοινωνική πολιτική που θα χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τις εκλογές της 6ης Μαΐου και στη συνέχεια, αυτό που όλοι παρατηρήσαμε ήταν ότι βρεθήκαμε σε μια κατάσταση ανηλαιούς επίθεσης εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, μπροστά σε μια τερατώδη τερατολογία, θα έλεγα. Διαστρεβλώθηκαν θέσεις, έγιναν επιθέσεις με βάση επιχειρήματα τα οποία δεν πατούσαν σε τίποτα. Θα παραδεχτώ ότι γίνανε και αστοχίες από μέρους μας. Αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η συζήτηση. Δεν ήταν οι αστοχίες. Τις περισσότερες μάλιστα φορές οι αστοχίες αυτές ήταν εξαιρετικά ελαφρές. Δηλαδή η διάσταση που τους δόθηκε ήταν εντελώς στρεβλή και προβληματική. Ξεκινάω με το εξής. Για ποιο λόγο είχαμε το εκλογικό αποτέλεσμα της 6ης Μαΐου? Ένας παράγοντας που το καθόρισε και κυρίως που καθόρισε τη δική μας ιδιαίτερη δυναμική είναι το γεγονός ότι ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς, όχι τώρα, αλλά χρόνια από την εκείνη της κρίσης και στη συνέχεια, πολιτεύτηκε με βάση μια ανάλυση η οποία δικαιώθηκε από τα πράγματα και του έδωσε ιδιαίτερη ισχύ έτσι ώστε να μπορεί να οργανώνει την πολιτική του παρέμβαση. Τι λέει πάρα πολύ συνοπτικά αυτή η ανάλυση? Ότι το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Ότι το ελληνικό πρόβλημα δηλαδή, αυτή η δραματική κοινωνική καταστροφή που συντελείται τα τρία τελευταία χρόνια, η οικονομική ασφυξία της χώρας, δεν οφείλεται σε ιδιομορφίες. Κυρίως της χώρας. Οι ιδιομορφίες παίζουν τον ρόλο, αλλά κατά βάση έχουμε συμπτώματα τα οποία ξεκινούν από ένα παγκόσμιο γεγονός. Η κρίση είναι παγκόσμια καπιταλιστική, η κρίση είναι ευρωπαϊκή και στη συνέχεια η κρίση είναι ελληνική. Γιατί είχε πολύ μεγάλη σημασία αυτή η τοποθέτηση και γιατί ισχυρίζομαι ότι μας έδωσε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση και με άλλους χώρους της αριστεράς? Γιατί στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την ανάλυση, ήμασταν σε ευθεία και με τοπική σύγκρουση απέναντι στο κυρίαρχο σύστημα, το οποίο επιχειρούσε να πείσει και τα κατάφερε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη ξένη κοινή γνώμη, την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ότι όσα υφιστάμεθα οφείλονται σε δικά μας ατοπήματα, σε δικές μας ιδιομορφίες, όπως είπα, της χώρας και του λαού της.